κυρία Βαγόρου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Βουλής για την πρόσκληση να είμαστε σήμερα εδώ. Λοιπόν, στη συζήτηση αναφορικά με την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας των δημοκρατικών θεσμών και αξιών, θα πρέπει να τονιστεί ότι η απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η ενεργός συμμετοχή της νεολαίας και των οργανώσεων νεολαίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφερόμενοι σε ενεργό συμμετοχή της νεολαίας στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες, εννοούμε ουσιαστικά τη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα στάδια τους. Δηλαδή, πρώτον, στη θέση ζητημάτων που απασχολούν την νεολαία στην ατζέντα, το σχεδιασμό της προτινόμενης πολιτικής, την εφαρμογή αυτής και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της. Αποτελεί γεγονός ότι ένα νέο άτομο δύσκολα συμμετέχει στους δημοκρατικούς θεσμούς του τόπου του, χωρίς προηγουμένως να του έχει δοθεί η ευκαιρία να τους γνωρίσει, να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τη σημαντικότητα του έργου τους και πώς αυτό επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Διαπιστώνοντας την ανάγκη αυτή, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth Diplomacy προχώρησαν στη δημιουργία του θεσμού της Βουλής των Νέων, ο οποίος λειτουργεί από το 2016. Διεξάγεται κάθε χρόνο και αποτελεί προσομοίωση των διαδικασιών ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών καθώς και της Ολομέλειας της Βουλής. Βασικοί στόχοι του θεσμού είναι οι εξής. Πρώτον, να παρασχεθεί στους νέους Κύπριους ένας χώρος να εκφράσουν την άποψή τους καθώς και να αναδείξουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Δεύτερον, να συμπεριλάβει τη γνώμη των νέων στις δομές λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τρίτον, να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν έννοιες όπως η δημοκρατία, ο διάλογος, η ελευθερία έκφρασης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανταλλαγή απόψεων και η χάραξη πολιτικής. Και τέταρτον, να παρέχει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των κρατικών θεσμών. Συνάγεται ότι ένα νέο πρόσωπο, στο οποίο δίδεται η ευκαιρία ενημέρωσης για τους θεσμούς και εμπλοκής τους σε αυτούς, δημιουργεί ενδιαφέρον ως προς τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επιθυμεί την περαιτέρω εμπλοκή του τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οργανώσεις νεολαίας διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, γεφυρώνοντας ουσιαστικά το χάσμα μεταξύ της νεολαίας από τη μια και των παραδοσιακών θεσμών της δημοκρατίας, οι οποίοι αποτελούν τις κύριες πηγές πολιτικής από την άλλη. Συνεπώς, χωρίς την ενίσχυση των οργανώσεων νεολαίας, δεν δύναται να καταστεί δυνατός ο εν λόγω στόχος. Είναι επίσης γεγονός ότι η έλλειψη πολιτικών γνώσεων αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την πλήρη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, καθώς και από τις διαβουλεύσεις μας με την νεολαία, διαπιστώνεται έλλειψη πρόσβασης σε εκπαίδευση του πολίτη στα σχολεία, πόσο μάλλον σε ποιοτική εκπαίδευση του πολίτη στα σχολεία. Κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει. Συνεπώς, η δική μας θέση είναι ότι κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρούμε απαραίτητο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικής εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα που προωθούν τη δημοκρατία και τη διασύνδεση των νέων με τα πολιτικά δρόμενα, δημιουργώντας έτσι νέους με δεξιότητες, κριτική σκέψη και δημοκρατικές αξίες, απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στην τοπική και ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. Σημαντικό θέμα επίσης αποτελεί η διδασκαλία της πολιτικής εκπαίδευσης, αφού τα θέματα θα πρέπει να διδάσκονται από πολιτικούς επιστήμονες. Κλείνω την τοποθέτησή μου με κάποια αισιόδοξα παραδείγματα νέων, οι οποίοι έμπραχτα αποδεικνύουν ότι η μικρή σε μέγεθος Κύπρος μας μπορεί να έχει φωνή και ρόλο στα ευρωπαϊκά δρόμενα και να συμμετέχει έμπραχτα σε αυτά όταν δοθεί απαραίτητη ευκαιρία σε αυτούς. Ο Αντώνης Κουράς, που τότε διατελούσε πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, μια δημοκρατική διαδικασία συζητήσεων μεταξύ κρατικών αξιωματούχων και των πολιτών, εκπροσωπώντας την κοινωνία των πολιτών της Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διάσκεψη άνοιξε ουσιαστικά νέο χώρο συζητήσεων με τους πολίτες επί των προκλήσεων και προτεραιότητων της Ευρώπης και αποτέλεσε μία άσκηση εστιασμένη στους πολίτες από τη βάση προς την κορυφή, στο πλαίσιο της οποίας οι Ευρωπαίοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντος της Ευρώπης. Η Χριστιάνα Ξενοφόντος, η οποία είναι και μαζί μας σήμερα,
εκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του European Youth Forum, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, το οποίο αποτελεί την πλατφόρμα των οργανώσεων νεολαίας και κατ' επέκταση της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή μας σε τέτοια φόρα μας έδωσε ουσιαστικά την ευκαιρία να ασκούμε θετική πίεση σε θέματα που απασχολούν την νεολαία, όπως για παράδειγμα η επαμοιβή πρακτική άσκηση, η οποία τέθηκε και σε συζητήσεις ενώπιον της Βουλής. Η Χριστίνα Γιαννάπη εκλέγηκε πολύ πρόσφατα στο Advisory Council on Youth του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει ως βασικό ρόλο τον καθορισμό προτεραιοτήτων του τομέα νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, προβαίνοντας σε συστάσεις για πολιτικές και προγράμματα. Καταδεικνύεται ότι δημιουργώντας ενημερωμένους νέους και δίνοντας ευκαιρίες εμπλοκής τους σε δημοκρατικές διαδικασίες, μπορούν να γίνουν πολλά βήματα προς αντιμετώπιση φαινομένων που μαστίζουν την κοινωνία μας, όπως η άνοδος του εξτρεμισμού, η ρητορική μίσους, η παραπληροφόρηση, κάνοντας σημαντικά βήματα προς υλοποίηση των στόχων για προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτού κλείσω, θα κάνω μια αναφορά στις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι μπροστά μας. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να αντιληφθούν ότι η συμμετοχή τους είναι συστηματική και ότι δεν περιορίζεται στην άσκηση μόνο του εκλογικού δικαιώματος. Ως Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου τασσόμαστε υπέρ της συμπερίληψης νέων στα ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές, αφού θεωρούμε ότι οι νέοι μπορούν να δώσουν πολλά όσον αφορά την πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.